δημιουργική στάση από τα Σκόπια, ζήτησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών μετά τις επαφές που είχε με την πολιτική ηγεσία της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο κύριος Γκουρεύσκι του είπε ότι η χώρα του δεν έχει δευτικές διεκδικήσεις και δεν εκφράζει οποιουσδήποτε είδους αλυτρωτισμό. Η περιοδία του Υπουργού Εξωτερικών στα Δυτικά Βαλκάνια ολοκληρώνεται με την επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα στα Τύρανα. Η εκπλήρωση των κανόνων καλής γειτονίας και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου θα ενισχύσουν το αίτημα των Σκοπίων για ένταξη στους ευρωατλαντικούς οργανισμούς, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος μετά τις συναντήσεις που είχε στα Σκόπια με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Οι σχέσεις καλής γειτονίας δεν συνδέονται μόνο με το ανοιχτό ζήτημα του ονόματος, συνδέονται και με τις διμερείς τους σχέσεις με άλλες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία. Η σχέση καλής γειτονίας παραπέμπουν στο διεθνές δίκαιο, παραπέμπουν στη διεθνή νομιμότητα. Όσον αφορά την ονομασία των Σκοπίων, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι η λύση βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης των Σκοπίων. Η απάντηση του κ. Γκρουεύσκι ήταν πως αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εντατικά την υφιστάμενη διαδικασία υπό τον κ. Νίμιτς στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και βεβαίως με επανέλαβε ότι η χώρα του δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις και δεν εκφράζει κανένας είδους αλυτρωτισμού. Στα Σκόπια, ο Ευάγγελος Βενιζέλος συνάντησε εχθρικό κλίμα από την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, τα οποία κατηγορούν τη χώρα μας ότι δεν εναρμονίζεται με την απόφαση της Χάγης σε ό,τι αφορά την ονομασία των Σκοπίων. Ο κ. Βενιζέλος την Πέμπτη το βράδυ έφτασε στα Τύρανα και έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.